Γεια σας, καλώς ήρθατε επίσης στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο δεν είναι κάτι με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Είναι κάτι πολύ γενικό, απλά αποφάσισα να ανοίξω μια κάμερα και να αρχίσω να μιλάω. Ο λόγος που αποφάσισα να κάνω κάτι τέτοιο είναι γιατί έχω περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Από ό,τι ξέρετε, είχαμε καύσωνα. Και εγώ στο σπίτι από μένα δεν έχω δυστυχώς κλιματισμό και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν μπήκα στο σπίτι δεν υπήρχε και δεν έκανα για κάποια κίνηση για να συνεννοηθώ με την ιδιοκτήτρια να βάλουμε κλιματισμό γιατί, λέω ρε παιδί μου ότι δεν είναι τόσο σημαντικό, τελικά ήταν. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Όταν μέσα στο σπίτι έχεις 34 βαθμούς, βράζουν τα πάντα. Προφανώς δεν είναι μέρος το οποίο μπορεί να σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Οπότε ουσιαστικά ανέπνεε και ίδρωνα. Έκανα μια κίνηση και μιλάμε τρελαινόμουν από τη ζέστη. Και έτσι με πήγε όλη την εβδομάδα. Και τώρα έχει 2 μέρες που έχει χαλαρώσει λίγο καιρός και έχει πέσει θερμοκρασία και αισθάνομαι λίγο καλύτερα και το σπίτι είναι καλύτερα. Απλά όλη αυτή η διαδικασία λίγο με κούρασε και μου εξάντλησε κάθε πηγή έμπνευσης που ήθελα, οτιδήποτε ήθελα να κάνω σχετικά με το κανάλι, σε θέματα μακιγιάς κτλ. Μου πήγαν όλα πίσω γιατί δεν είχα όρεξη. Το προηγούμενο βίντεο που ήταν το tutorial, παιδιά, έκανε πάρα πολύ ζέστη και ζορίστηκα πάρα πολύ για αυτό το αποτέλεσμα και σκέφτηκα ότι σε μια παρόμοια κατάσταση που θέλω να γυρίσω ένα tutorial θα περιμένω να έχει μια πιο normal θερμοκρασία για να μπορέσω να το γυρίσω διότι δεν είναι καλό. Εγώ αυτό το κάνω για να περνάω καλά και να βλέπετε κι εσείς ότι περνάω καλά. Άμα δεν νιώθω καλά και δεν νιώθω άνετα και δεν νιώθω εαυτός μου, δεν θα βγει καλό το αποτέλεσμα ή έστω αν βγει καλό το αποτέλεσμα η όλη διαδικασία δεν θα μου έχει περάσει πολύ θετικά. Τέλος πάντων, άλλα λόγια, το βίντεο θα είναι τελείως random, δηλαδή ό,τι να είναι. Οπότε ναι, επειδή λοιπόν δεν ήμουνα σε φάση ούτε και τώρα με τόσο να κάνω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο όπως είναι ένα tutorial ή να κάνω τα αγαπημένα. Αυτό το μήνα δεν έχω ιδιαίτερη ποικιλία από πράγματα να σας δείξω. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία ακόμα τα δοκιμάζω και δεν είμαι 100% σίγουρη για το άμα μπορώ να τα συγκαταλέξω στα αγαπημένα. Οπότε είναι λίγο μια φάση ό,τι να είναι και η ζέστη δεν βοηθάει καθόλου. Το μυαλό μου κολλάει και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Οπότε να αποφάσισα να ανοίξω μια κάμερα και απλά να αρχίσω να μιλάω. Λοιπόν, σε άλλα νέα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το καταλάβετε από την κάμερα, αλλά τα μαλλιά μου έχουν πάρει ένα πολύ παράξενο πορτοκαλοκάτι χρώμα και αν μπορείτε να διακρίνετε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι είναι το πιο σκουρό χρώμα και μετά από κάτω γίνεται λίγο πιο ανοιχτό. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί πρώτον, βασικά όχι, θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Λοιπόν, έχω μπει σε μια διαδικασία αποχρωματισμού του κόκκινου χρώματος χωρίς τεχνικές επεξεργασίες χωρίς τεχνικές εργασίες. Πράγμα το οποίο τι σημαίνει, προσπαθώ να ξεβράσω όσο χρώμα περιττό του κόκκινου έχω στα μαλλιά μου με φυσικούς τρόπους. Πάει πάρα πολύ καλά. Στην πραγματικότητα θα σας βάλω μια φωτογραφία να δείτε, το μαλλί μου είναι πολύ πιο ανοιχτόχρωμο. Είναι κάπως περίεργο τώρα γιατί το έχω ποτίσει με μονόι λάδι γιατί αποφάσισα τέλος πάντων να γίνω ξανθιά, ναι. Δεν ξέρω πώς θα το πάρετε τώρα αυτό. Είμαι φυσική ξανθιά. Το ξανθό που θα κάνω φυσικά δεν έχει καμία σχέση πάλι με το φυσικό μου. Θέλω να το ανοίξω αρκετά πολύ γιατί βασικά μη ρωτάτε γιατί, απλά θέλω και νιώθω ότι το κόκκινο με έχει κουράσει πάρα πολύ. Πηγαίνω, έρχομαι πίσω μπρος με αυτό το πράγμα στο μυαλό μου πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που τα έχω τα κόκκινα, είναι ένα καταπληκτικό χρώμα. Είναι ένα χρώμα το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, πηγαίνει πάρα πολύ και ξέρω ότι πηγαίνει και σε μένα. Απλά παιδιά κουράστηκα πάρα πολύ και σκέφτηκα ότι θα δοκιμάσω να κάνω και μια αλλαγή στον εαυτό μου. Τώρα άμα θα βγει καλύτερο ή χειρότερο ή μέτριο δεν το γνωρίζω, αλλά είμαι υπέρ του να δοκιμάζουμε πράγματα.
πάνω μας, τα οποία ίσως μας φέρουν και σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι ότι, οκ, ρε παιδί μου, πού και πού χρειάζεται μια ανανέωση, ασχέτως άμα το ήδη υπάρχον χρώμα που έχεις, ας πούμε, δεν σε χαλάει. Γιατί μου αρέσει, μου αρέσει το κόκκινο και μπορεί, άμα όντως είναι καταστροφικό το αποτέλεσμα, να το ξαναγυρίσω. Αλλά θέλω να δοκιμάσω τουλάχιστον, να μην μου είναι αποθυμένο. Οπότε, ναι. Για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, ο λόγος που είναι πιο ανοιχτό χρώμα αυτό το κομμάτι είναι γιατί πριν πάρα πολύ καιρό, νομίζω το χειμώνα, είχα πάρει μία πολύ χαζή βαφή και μου είχε σκουρίνει το μαλλί απερίγραφτα πολύ. Και επειδή είμαι πάρα πολύ ανυπόμονος σαν άνθρωπος, δεν περίμενα να ξεβράσει και δεν είχα ψάξει σχετικά με τις φυσικές εργασίες για να ξεβάψω το μαλλί όπως κάνω τώρα. Και πήγα και πήρα μια ξανθιστική βαφή, η οποία περιείχε πολύ λίγο, πολύ λίγη σκόνη ντεκαπάς και ουσιαστικά μου έφερε το άπλωσε σε όλο το μαλλί και μου το άνοιξε σε ένα ψιλοπορτοκαλί χρώμα. Και μετά αφού άνοιξε το χρώμα και έγινε μια πορτοκαλί βάση, πέρασε από πάνω το κόκκινο που ήθελα και όλα ήρθαν στα συγκαλά τους. Όμως επειδή είχε μέσα τη ξανθιστική τη βαφή, το ξάνοιγμα είναι μόνιμο, δηλαδή δεν είναι βαφή, είναι ξεβαφή. Οπότε και αυτό εδώ πέρα είναι τα κατάλοιπα από του mini decapage που είχα κάνει τέλος πάντων. Και αυτό εδώ πέρα είναι το βαμμένο μόνο με κόκκινη βαφή. Και φυσικά έχω και ρίζα. Και συγγνώμη τώρα με είμαι λίγο έτσι ότι να είναι, γιατί φαίνεται το μαλλί θα ρίσκει έχω γνωστό από την εποχή των δεινοσαύρων. Αλλά παιδιά, οκ, ποτίζω το κεφάλι μου με ό,τι πιο ενυδατικό υπάρχει, γιατί θα κάνω ντεκαπάζ για να ανοίξει το μαλλί μου φυσικά. Θέλω να μου στείλετε πάρα πολύ αγάπη και να μου δώσετε πάρα πολύ θετική ενέργεια για να πάνε όλα καλά, γιατί τα μαλλιά ξέρετε όλοι ότι είναι συνώνυμο με την ταυτότητά μας και την προσωπικότητά μας και το χαρακτήρα μας και το τι θέλουμε να δείξουμε προς τα έξω. Θα σας έχω βίντεο με όλη τη διαδικασία που θα περάσω πιο αναλυτικά, εάν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά και να μην πάνε καλά πάλι ίσως θα το αναφέρω σε κάποιο βίντεο ότι ξέρετε κάτι, έκανα αυτό και αυτό και αυτό και μην το κάνετε ή προσέξτε αυτό για να μπορέσετε και εσείς άμα θέλετε να αλλάξετε ριζικά το χρώμα των μαλλιών σας όταν έχετε κόκκινο από κάτω. Οπότε ναι, τώρα η φάση του μαλλιού μου είναι κάπως έτσι. Ζορίζομαι λίγο να κυκλοφορήσω στο δρόμο, γιατί υπάρχουν άτομα και κυρίως κοπέλες που με κοιτάνε και είναι σε φάση... εντάξει, βασικά χαίστηκα κιόλας, αλλά είναι λίγο κάπως, δηλαδή δεν θέλω. Έχει πάρα πολύ ζεστή, δεν μπορώ να ασχολούμαι και με αυτό. Όχι πως βγαίνω, μα και τι εγώ στη ζωή μου, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Αυτό, οπότε, ναι, αν όλα πάνε καλά μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχω γίνει ξανθιά, είναι ένα νέο και αυτό ρε παιδί μου κάπως μπορεί ας πούμε, να απασχολήσει, να ενδιαφέρει κάποιος από εσάς. Επίσης πήγα θάλασσα και κάηκα, όσο μπορείτε να καταλάβετε, δεν κάηκα ακριβώς, δηλαδή δεν είναι ότι έπαθα εγκάβματα, απλά κοκκίνησα πάρα πολύ, ειδικά την ώρα που φύγαμε από την παραλία μέχρι να γυρίσουμε σπίτι που στο αμάξι είχε και πάρα πολύ ζέστη, ένιωθα θα σκάσω πραγματικά, λέω πάει θα εκραγεί το σώμα μου, θα εκραγεί το δέρμα μου. Θα βγάλω φουσκάλες, αλλά τελικά όχι ευτυχώς. Μου έσωσε την κατάσταση αυτή εδώ η κρέμα, η Panthenol Extra. Παιδιά, να σας πω, η συγκεκριμένη κρέμα... δεν φαίνεται καλά. Τη συγκεκριμένη κρέμα την έπαιρνα όταν είχα κάνει τα τατουάζ μου και την έβαζα για να μην ξεραθεί η περιοχή και μου αφήσει πληγή. Γιατί όταν δεν προσέχεις τα τατουάζ σου, όταν τα κάνεις μπορεί να γίνουν ανάγλυφα και αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έχεις ουλή σε εκείνο το σημείο, απλά είναι ουλή με χρώμα, οπότε χρησιμοποιείς κάποια κρέμα, είτε είναι η Bepanthol, είτε είναι η Panthenol κτλ. Η Panthenol είναι λίγο πιο φθηνές από τη Bepanthol, αλλά για μένα πιστεύω ότι κάνουν την ίδια και μην σας πω και καλύτερη δουλειά. Οπότε πήρα αυτήν, είχα ξοδέψει το δεύτερο το μπουκαλάκι ήδη, οπότε πήγα και πήρα ξανά την ίδια και τη χρησιμοποιώ και στο πρόσωπο γιατί κάηκα λίγο στη μητούλα αλλά πασαλίγω με παντού και ανακουφίζει στη στιγμή, είναι τέλεια, 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 σας την προτείνω ανεπιφύλακτα και φυσικά έχω και το συνδυασμό με τα Mediterranean Nostrum τα οποία δεν τα έχω εδώ πέρα, κάτσε να τα φέρω. Λοιπόν, σας τα είχα βάλει και στα αγαπημένα αυτά τα δύο τα προϊόντα μαζί με άλλα δύο και τα έκανα και giveaway. Είναι από τη σειρά με τη Mediterranean Nostrum και είναι τα After Sun. Αυτό είναι με αλόι και το βάζεις για να μπορέσει να καταπραίνει την επιδερμίδα και μετά έχει συνδυαστικά άμα θέλεις από πάνω και τη λοσιόν την οποία τη βάζεις και μυρίζεις όμορφα και συνυδατώνει αρκετά. Οπότε αυτά τα τρία έχουν σώσει την κατάσταση και δεν
πονάω και, και περνάει λίγο το κάψιμο και η ανάπλαση του δέρματος, η διαδικασία της ανάπλασης λίγο πιο ήπια και με λιγότερη ταλαιπωρία για εμένα, διότι παιδιά, κάψιμο από θάλασσα και κακή, πολύ κακή και ζεστή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι είναι πολύ άσχημο συνδυασμός για την ψυχολογία σου, δεν αισθάνεσαι καλά. Τέλος πάντων, όλα καλά όμως, μην αγχώνεστε για μένα, θα επιβιώσω. Από ό,τι έχετε καταλάβει και από την ηρωή του λόγου μου, όσα έχετε δει και ακούσει τόση ώρα, μάλλον έχετε καταλάβει ότι είμαι λίγο ό,τι να είναι αυτή την εβδομάδα που διανύω. Και ίσως ο λόγος που είχα τόση ανάγκη να ανοίξω μια κάμερα και να αρχίσω να μιλάω για ό,τι υπάρχει στο κεφάλι μου χωρίς κάποια συνέχεια, αμάν και τι σημαντική, είναι και αυτό το λόγο, επειδή δεν είμαι πάρα πολύ στα καλά μου, επειδή δεν ξέρω, φταίει η ζέστη, φταίει πολλά μπορούν βασικά να συμβάνουν, δεν μπορούν όλοι πάντα να είναι στα καλύτερά τους και να είναι wow. Τέλος πάντων, εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι έχω χάσει λίγο την έμπνευσή μου σχετικά με το πώς θα τι βίντεο θα ακολουθήσουν πέρα από το βίντεο με τα μαλλιά. Οπότε ίσως ήθελα αυτό λίγο να με αφυπνίσει και ίσως και με τη δική σας τη βοήθεια να βρούμε μαζί τι θέματα μπορούμε να εντάξουμε, άμα θέλετε και άλλα tutorial, μπορεί να θέλετε ας πούμε πιο πολύ παρουσίαση προϊόντων ή συγκεκριμένη παρουσίαση προϊόντων. Θέλω απλά να μου πείτε, άμα έχετε καμιά ιδέα για το τι βίντεο θα ήθελατε να δείτε από μένα, θα με βοηθούσε πάρα πολύ λίγο να πάρω μπρος, να κάτσω να γράψω μια λίστα με τα πιο πολυζητούμενα ας πούμε και να καθίσω να προγραμματίζω τα βίντεο αυτά. Λοιπόν, και τέλος, αφού σας είπα λίγο τα ψιλονέα μου, θέλω να σας πω κάτι. Στο προηγούμενο tutorial μου είπατε πάρα πολλά άτομα ότι το μακιγιάζ ήταν πάρα πολύ έντονο και συμφώνησα μαζί σας γιατί ήταν όντως έντονο, το ονόμασα βραδινό καλοκαιρινό και όντως είχε πάρα πολύ έντονα χρώματα κτλ. Πιστέψτε με όμως ότι άμα αντικαταστήσετε το κόκκινο κρονιό που έβαλα, που για μένα μάλλον από ό,τι κατάλαβα ήταν κακή επιλογή, άμα κάνετε όλο το μακιγιάζ και αφήσετε το κραγιόν στο τέλος και χρησιμοποιήσετε ένα πιο nude κραγιόν, πιστέψτε με ότι θα είναι όνειρο. Και θα το κάνετε και λίγο πιο καλοκαιρινό και λίγο πιο αέρινο βραδινό όμως. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να το φορέσεις και να βγεις έξω πρωί. Θα σου πούνε από χθες σε βαμμένη. Ψάξτε το λίγο. Αλλά σε γενικές γραμμές ναι, ήθελα να πω αυτό. Το ένα είναι αυτό, όχι για να δικαιολογηθώ, αλλά ότι μπορείτε πάντα να μεταποιήσετε ένα μακιγιάζ αναλόγως με το να αλλάξετε μια μικρή λεπτομέρεια όπως είναι το κραγιόν. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Έκανα story στο Instagram αφιερωμένο για αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το ήθος σας, την ευγένειά σας και την ποιότητα του χαρακτήρα σας, διότι δεν υπήρξε ούτε ένα άτομο που μου σχολίασε σε αυτό το βίντεο για να μου πει ότι, ξέρεις κάτι Γιάννα, δεν μου άρεσε πώς βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, ξέρεις κάτι Γιάννα, δεν ήταν τόσο καλοκαιρινό, δεν ήταν τόσο φρέσκο ή θέλαμε κάτι διαφορετικό. Ό,τι μα ό,τι και να μου σχολιάσετε, το κάνετε με άπειρη ευγένεια, με άπειρη καλοσύνη και συμβουλευτική προσέγγιση του θέματος και πολύ επικοδομητική κριτική και όχι ξεφτιλίκια, όχι κατηνίστικα πράγματα, όχι βρισχές, πράγμα το οποίο για μένα, με αυτά που έχω δει, γιατί διαβάζω σχόλια και από άλλους youtubers και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άτομα που δεν έχουν τρόπο να πούνε κάτι, οπότε εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και ευγνωμονώ τον κάθε ένα από εσάς που με βλέπετε αυτή τη στιγμή, το ήθος σας και το πόσο καλοί άνθρωποι είστε, που μπορείτε πολιτισμένα να πείτε μία άποψη διαφορετική από κάποια άλλη. Αυτό δηλαδή πραγματικά το εκτιμώ απίστευτα, δεν με ενδιαφέρει, ειλικρινά σας το λέω, δεν με ενδιαφέρει να πάω πάρα πολύ ψηλά, με ποια έννοια. Άμα είναι να έχω στο κανάλι 25.000 άτομα, από τα οποία τα μισά να μην έχουν τρόπους, να μην με στηρίζουν, να προσπαθούν να βγάλουν κακία ή ζήλια ή οτιδήποτε στο κανάλι, δεν θέλω. Τι να τους κάνω. Τι να κάνω τους 25.000, τι να κάνω τους 50.000. Έχω γύρω στις 3.500 αυτή τη στιγμή, νιώθω απίστευτα ευγνώμων και απέραντη πραγματικά χαρά που αυτοί οι 3.500 κάθονται και βλέπουν εμένα να βάφομαι και να λέω ό,τι υπάρχει, ό,τι και να μιλάω ρε παιδί μου σε μια κάμερα μπροστά. Νιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη
και εκτιμώ τον κάθε έναν από εσάς. Δεν θεωρώ κανένα δεδομένο και, και ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω. Και όταν κάποιος μου στέλνει μήνυμα, είτε στο Instagram, είτε μου σχολιάζει κάτι, πάντα μα πάντα απαντάω και πάντα θα απαντάω. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξω. Στη φάση που είμαι τώρα, δεν μπορώ παρά να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, γιατί είστε δίπλα μου, γιατί με στηρίζετε, γιατί μου σχολιάζετε και μου δείχνετε την αγάπη σας με τον δικό σας τρόπο. Οπότε αυτή την παρέα που έχουμε, και εγώ νιώθω ότι είμαι φίλη σας και θέλω και εσείς νιώθετε ότι είστε φίλοι μου. Και νιώθω ότι αυτή είναι μια παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Μια πολύ καλή παρέα με άτομα αξιόλογα τα οποία μπορούν να μιλήσουν σωστά. Πάρα πολύ βασικό στις ημέρες μας. Οπότε ναι, αυτά. Λοιπόν, κάπως έτσι θα το κλείσω το βίντεο, γιατί ειλικρινά δεν νομίζω να έχω κάτι να σας πω άλλο. Δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο αυτή τη στιγμή στη ζωή μου να καθίσω να το συζητήσω. Σας είπα ότι γενικά λίγο η φάση με τη ζέστη με ενοχλεί. Σας είπα ότι θα κάνω αυτό με τα μαλλιά μου που θα το δείτε πολύ σύντομα στις οθόνες σας. Και σας είπα επίσης ότι άμα θέλετε να μου πείτε καμία ιδέα για κανένα νέο βίντεο, πολύ ευχαρίστως θα χαρώ για να ξεμπλοκάρω λίγο κι εγώ. Οπότε αυτά σε γενικές γραμμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι αντέξατε μέχρι το τέλος να ακούτε εμένα να μιλάω για ό,τι να είναι πράγματα. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πάρα πολύ.